Από την πρώτη στιγμή που τα Ρίχτερ έπληξαν την Κεφαλονιά, οι Μητροπόλεις ανά την χώρα συντονίστηκαν προκειμένου να βοηθήσουν όπως μπορούν τους κατοίκους του νησιού που επλήγησαν. Η Ιερά Μητρόπολη Πατρών συνέδραμε σε αυτό το σκοπό με τη συγκέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας και νερού. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Δεν είναι μόνο η Μητρόπολη Πατρών. Θεωρώ ότι όλες οι Μητροπόλεις ευαισθητοποιήθηκαν με τον τρόπο τους η καθεμιά, ώστε να ενισχύσουν τους αδελφούς μας στην Κεφαλονιά. Εμείς βέβαια οι Πατρινοί έχουμε έναν ιδιαίτερο σύνδεσμο με τις Κεφαλίνες. Γνωρίζετε ότι το 1953 όταν έγινε πάλι ο μεγάλος σεισμός της Κεφαλονιάς, οι Κεφαλίνες ήλθαν στην Πάτρα. Από παλιά επίσης έχουμε μια πολύ ζωντανή δυναμική παροικία Κεφαλίνων με κέντρο τον ναό του Αγίου Γερασίμου των Πατρών, που δραστηριοποιούνται πνευματικά, πολιτιστικά, κοινωνικά. Και ως εκ τούτου υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος. Βέβαια, πρωτίστως και κυρίως, όταν έχουμε μια τέτοια δοκιμασία αδελφών μας, πρέπει όλοι να σπέβδομαι και να απαλύνουμε τον πόνο τους πρώτα απ' όλα με την προσευχή μας. Αυτό λοιπόν επράξαμε καταρχάς όλοι μας, ο Μητροπολίτης, οι ιερείς μας, ο κόσμος. Προσευχητικά απευθυνθήκαμε στο Θεό για να στηρίξει τους αδελφούς μας αυτούς. Και δεύτερον, να τους βοηθήσουμε με τον υλικό τρόπο και τα υλικά μέσα, με τη συγκέντρωση των απαραίτητων για την περιοχή εκείνη. Ήδη ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος βρέθηκε στην Κεφαλονιά επικεφαλής κλιμακίου της Μητρόπολης και παρέδωσε 15 τόνους τροφίμων και νερού, ενώ την Πέμπτη θα φύγει για το νησί και η δεύτερη αποστολή. Ότι την Κυριακή έγινε δισκοφορία σε όλους τους ναούς μας, το προϊόν της οποίας σήμερα αύριο θα κατατεθεί, θα ολοκληρωθεί δηλαδή η κατάθεση του ποσού αυτού από όλους τους ναούς στο φιλόπτωχο ταμείο, και από εκεί σε ειδικό λογαριασμό που μας έχουν δώσει από τη Μητρόπολη Κεφαλινίας, λογαριασμό για τους σεισμοπλήκτους, θα κατατεθεί. Και ακόμα θα ήθελα να πω για όσους ενδιαφέρονται να δώσουν και στη συνέχεια κάποια πράγματα, στο κτίριο Αρένα, πρώην Μαραγκοπούλιο, στο κέντρο της Πάτρας, γίνεται συγκέντρωση όλων αυτών των πραγμάτων από 10 μέχρι 1 κάθε πρωί και από 5 μέχρι 7 το απόγευμα. Ωραία. Είναι εκεί οι ιερείς μας και θα περιμένουν όποιον θέλει να πάει τα πράγματα που επιθυμεί. Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι ο Θεός να είναι πάντοτε κοντά σας και μαζί σας.